χρονιά σε όλους με υγεία και με λιγότερο κορονοϊό και λοιπούς αναπνευστικούς ιούς. Μακάρι, βεβαίως αυτή την περίοδο βρίσκομαι στην κορύφωση. Αυτό είναι η ευχή όλων, γιατί υπάρχει η διασπορά αυτών των ιώσεων στην κοινωνία. Το βιώνουμε όλοι δίπλα μας. Φαντάζομαι εσείς το έχετε καταγράψει και ως αύξηση επισκεψιμότητας στο σύστημα υγείας. Ποια είναι η ταυτότητα των ιώσεων σήμερα, από τι ταλαιπωρούμαστε? Όπως το είπατε, φαίνεται να ταλαιπωρούμαστε. Ταλαιπωρούμαστε και εξακολουθούμε να ταλαιπωρούμαστε από τον κορονοϊό, ο οποίος, αν και έχουμε βαρεθεί εδώ και 3 χρόνια, γιατί κλείσαμε τα 3 χρόνια να το συζητάμε, παρόλα αυτά, μετά τις κοινωνικές μας και τις θρησκευτικές μας δραστηριότητες, τις επόμενες εβδομάδες έχει αυξημένα τα δουμερά του. Mm-hmm. Θα ακολουθήσουν οι αναπνευστικοί, ξέρουμε ότι η εποχική γρήπη, αλλά και οι υπόλοιποι, όπως είναι το κοινό κρυολόγημα, δηλαδή παραϊνφλουένζα, ή που έχουν να κάνουν περισσότερο με το αναπνευστικό. Όλοι αυτοί λοιπόν, δεν είναι και οι κοινοί και απλοί κορονοϊοί, αδενοϊοί, αυτοί λοιπόν, στα πλαίσια ότι θέλουν και αυτοί να επικρατήσουν, νομίζω το καταλαβαίνουμε ότι 3 χρόνια επικρατεί μόνο ένας ιός στη φύση, άρα όλοι μάχονται για την επιβίωσή τους, θα γίνουν πιο επιθετικοί και με μεγαλύτερη ένταση. Το βιώνουμε με την εποχική γρήπη που βλέπουμε τώρα, ότι τα άτομα τα οποία νοσούν εμφανίζουν μια αύξηση στη συμπτωματολογία τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η συμπτωματολογία, πώς εμφανίζεται και επιβεβαιώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και μια μεγάλη ένταση που οδηγεί πολλούς στα νοσοκομεία, ακόμα και παιδιατρικές κλινικές έχουν γεμίσει το τελευταίο διάστημα? Αυτό δυστυχώς που λέτε είναι μια πραγματικότητα που έχουμε και την επόμενη εμπειρία από τα προηγούμενα έτη, γιατί καταλαβαίνουμε και ότι θα υπάρξει ακόμα μια νέα πίεση στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Άρα, τι πρέπει να προσέχουμε, αυτό που λέτε, τι πρέπει να προσέχουμε για να μην φτάσουμε στο νοσοκομείο? Πρώτα απ' όλα πρέπει, αν είμαστε στις ευαίσθητες και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, να εμβολιαστούμε. Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά, ίσως δεν το έχουμε τονίσει και εμείς σωστά στα πλαίσια του πολύ βαρύ προγράμματος που έχουμε, είναι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Mm-hmm. Ένα πολύ ασφαλές εμβόλιο, το ξέρουμε το εμβόλιο της γρήπης πάρα πολλά χρόνια τώρα, στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια, φοβούμενοι τη συλλήμωξη με τον κορονοϊό, ο ελληνικός πληθυσμός είχε εμβολιαστεί πολύ περισσότερο. Τώρα όμως φαίνεται ότι τα εμβολιαστικά ποσοστά του είναι χαμηλότερα. Ναι. Και όχι παραδοσιακά, ο Νοέμβρης είναι ο μήνας που κάνουμε τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Θα συνιστούσα ιδιαίτερα τα άτομα που είναι στις ευάσκητες, όπως σας είπα, και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, να το κάνουν ακόμα και τώρα. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές, τώρα είμαστε ακόμα καλοκαίρι, δηλαδή έχει αλλάξει η κλιματική, η ημερολογιακή αυτή τη στιγμή συνθήκη, και ξέρουμε ότι ακόμα και τον Απρίλιο και τον Μάιο εμείς έχουμε κρύο. Ναι. Τι να κάνουμε, η φύση αλλάζει, η κλιματική αλλαγή την έχουμε μπροστά μας, πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε καλά είναι να προσέχουμε λίγο τα συμπτώματά μας. Όταν έχουμε μίξουλες, το λέω πολύ απλά γιατί είναι και μητέρες παιδιών που μας ακούμε, μικρά παιδάκια που τώρα θα επιστρέψουν στο σχολείο, και εγώ σαν μανούλα και εγώ ξέρω τι γίνεται με τα παιδιά και πώς έτσι παίζουν, και φυσικά να παίξουν τα παιδιά και να χαρούν και να αναπτυχθούν, φυσιολογικότατα είναι όλα αυτά, αλλά αν κάποιο παιδάκι έχει πυρετό, μίξουλα, βύχη, καλό θα ήταν να κρατηθεί στο σπίτι για 1-2 ημέρες, έτσι ώστε να μην είναι μεταδοτικός προς τα υπόλοιπα, αλλά και να αποφύγει, και φυσικά και όσο είναι δυνατόν, να αποφύγει τις επαφές με τις παππούδες, τις γιαγιάδες, με οικείους, με άτομα δηλαδή τα οποία είναι πιο επιρρεπείς στις λοιμώξεις. Αν ακόμα και δεν είναι δυνατό αυτό, η χρήση της μάσκας, δηλαδή αν έχουμε κάποιον ασθενή στο σπίτι μας, θα φορέσουμε οι υπόλοιποι και ο ίδιος. Αν είναι μικρό παιδί, ίσως καλύτερα εμείς. Αν είναι ενήλικας ο ίδιος, θα βάλει λοιπόν τη μάσκα του. Θα τηρήσει τους κανόνες της αναπνευστικής και της ατομικής υγιεινής, και έτσι θα μειώσουμε και τη διασπορά μέσα στην κοινότητα.
Επιτρέψτε μου και μία αφελή, ας μου επιτρέπετε, ερώτηση. Σε ποια ένταση φαινομένων συμπτωμάτων απευθυνόμαστε στους ιατρούς ή από την αρχή θα πρέπει, όχι μόνο του κλάδου σας γενικότερα, ή από την αρχή θα πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση του προσωπικού ιατρού και να προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες? Γιατί μαθαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση του να στραφούμε στον ιατρό επιβαρύνει την κατάσταση και φτάνουμε στο νοσοκομείο. Αν αυτή είναι η αφελής ερώτηση, ποια είναι του ενός εκατομμυρίου? Είσαι σαν εξαιρετικός. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που πάντα θέλουμε εμείς οι γιατροί να κατανοήσουν οι ασθενείς μας. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτοί που πάσουν από χρόνια νοσήματα έχουν πάντα τον προσωπικό τους γιατρό. Το ξέρουμε αυτό. Και η μαμά μου και οι γονείς μου και εσείς πιθανά και εγώ ίδια που έχω ένα πρόβλημα υγείας. Έχουμε έναν γιατρό που μιλάμε, που μας ξέρει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Που καμιά φορά ακόμα και οι δύο μου ασθενείς μου μιλάνε στο τηλέφωνο και λέει αυτό το πολύ ανθρώπινο, αλλά πολύ σοφό ο γιατρός. Δεν σε ακούω καλά. Γιατί ακόμα και με τον τρόπο που μιλά, που αναγνωρίζει, όλα μπορεί να καταλάβει τον ασθενή του που το γνωρίζει πολύ καλά. Άρα, σίγουρα, όταν νοσούμε, όταν εμφανίζουμε συμπτώματα, ιδιαίτερα όταν είναι υψηλός πυρετός. Η γρήπη ξέρουμε ότι κάνει ευνίδια υψηλό πυρετό, που μάλιστα είναι της τάξης του 38, 39 και 40 μερίδος. Εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε με έναν γιατρό, έστω να πάρουμε τις πρώτες, τις πολύ απλές συμβουλές. Της ανακούφισης, της ενυδάτωσης, του καλού ύπνου, της ισορροπημένης διατροφής. Όλο αυτό λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι μόνο οι γιατροί. Πρέπει να δίνουν ολιστικά τις συμβουλές, αλλά και να ενημερώσουν ανάλογα με τα συμπτώματα των εκάστοτε ασθενή ποιο είναι εκείνο το προεξέχον σύστημα κάθε φορά που πάσχει. Γιατί κάποιος που πάσχει από βροχικό άσθημα, που είναι η δική μου ειδικότητα, μια υγιεινή λίμωξη μπορεί να τον οδηγήσει σε παρόξυνση βροχικού άσθηματος. Άρα, ξέροντας λοιπόν με τον γιατρό και μιλώντας, θα του τονίσει τη σημασία ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα ή τα κλινικά σημεία που θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, και αν κάτι κατανοήσει ή αντιληφθεί ο ίδιος πιο πρόωρα, προαιρότερα να το πιο ποσοστά, θα επικοινωνήσει με τον γιατρό του. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παραμένουμε στο σπίτι αν έχουμε υψηλούς πυρετούς, αν έχουμε ζάλι, αδυναμία, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αίσθημα σπαλμών, δύσπνοιες, πολύ μεγάλο αριθμό εμετών, διαρριών. Όλα αυτά μας απορριθμίζουν. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους γιατρούς και όπου χρειάζεται να δοθεί κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.